Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Κορονοϊός παρατείνεται για 5 ημέρες η καραντίνα στον Εχήνο της Ξάνθης. Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης μας έχουν στοχοποιήσει στο ζήτημα του κορονοϊού. Σχέδιο της περιφέρειας για ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας με 30 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ. Αναδρομικά. Στις 9 Ιουλίου τα αναδρομικά των αυξήσεων των επικουρικών αφορά όλους τους συνταξιούχους. Άκυρη απόφαση για την ίδρυση της κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης διεκτεί η προσφυγή Λαμπάκη. Έρχεται τετράμινο πληρωμών Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος και Οκτώβριος για τις νέες αυξημένες συντάξεις και τα αναδρομικά στους συνταξιούχους όπως προβλέπεται από τον νόμο Βρούτσι μαζί με τη μείωση του πέναλτι από το 60% σε 30% στους συνταξιούχους που εργάζονται. Τα αναδρομικά οκταμήνου των επικουρικών ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ τελικά θα καταβληθούν στις 9 Ιουλίου αντί τον Οκτώβριο που είχε προγραμματιστεί. Παράλληλα, οι παλιοί συνταξιούχοι πριν από το 2016 περιμένουν την κρίσιμη απόφαση του στέως αναφορά στα παλιά αναδρομικά με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται, εφόσον είναι θετική η απόφαση, να τα δώσει από το νέο έτος και σε δόσεις. Η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί μέχρι και τις 3 Ιουλίου. Η καταβολή τώρα των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων σε 250 περίπου χιλιάδες δικαιούχους θα γίνει τελικά, όπως είπαμε, στις 9 Ιουλίου και όχι τον Οκτώβριο, όπως ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Όπως είπε ο Υπουργός Εργασίας ο κ. Βρούτσης, μετά την πληρωμή των επικουρικών συντάξεων που θα γίνει στις 2 Ιουλίου, θα ακολουθήσει στις 9 Ιουλίου η καταβολή των αναδρομικών 8 μηνών των επικουρικών συντάξεων. Μεγάλη κερδισμένη είναι αυτή που είδαν αυξήσει στην επικουρική του σύνταξη στις αρχές του μήνα. Μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιουλίου αναμένεται να εκδοθεί η κρίσιμη απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ για τα αναδρομικά των παλαιών συνταξιούχων πριν από τον νόμο Κατρούγκαλο. Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα νέα είδη στο παραπέντε πολλοί συνταξιούχοι σπέβδουν να καταθέσουν αγωγές, αφού επικρατεί το σενάριο η απόφαση του ΣΤΕ να δικαιώσει μόνο όσους προσφέγουν στη δικαιοσύνη. Το βασικό σενάριο για την επικείμενη απόφαση του ΣΤΕ προβλέπει να δοθούν τα αναδρομικά, δηλαδή η απονομή των περικοπών για 11 μήνες από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι το Μάιο του 2016. Το θέμα είναι αν τα αναδρομικά θα αφορούν στο σύνολο των συνταξιούχων ή μόνο όσους συνταξιούχους έχουν υποβάλει αγωγές. Τα ποσά της επιστροφής που θα δουν, εάν υπάρξει ευνοϊκή απόφαση, ανακατηγορία συνταξιούχων και ασφαλιστικό φορέα, διαμορφώνονται ως εξής με βάση το κατά περίπτωση ύψος της σύνταξης. Συνταξιούχοι 10 τραπεζών αναδρομικά από 1.370 ευρώ μέχρι 7.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.510 ευρώ μέχρι 2.648 ευρώ στις επικουρικές. Συνταξιούχοι ΕΤΑ που έχουν σύνταξη από το δημόσιο από 2.190 ευρώ μέχρι 6.040 ευρώ στις κύριες συντάξεις και μέχρι 2.600 ευρώ στις επικουρικές συντάξεις. Συνταξιούχοι δημοσίου και απόστρατοι από 1.340 ευρώ μέχρι και 4.660 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.338 ευρώ μέχρι 2.698 ευρώ στις επικουρικές. Συνταξιούχοι του ΙΚΑ αναδρομικά από 1.340 ευρώ μέχρι 4.560 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 1.403 ευρώ μέχρι 1.688 ευρώ στις επικουρικές. Συνταξιούχοι που έχουν μόνο κύρια σύνταξη δικαιούνται αναδρομικά από 1.490 ευρώ μέχρι 3.450 ευρώ. Συνταξιούχοι ΝΑΤ αναδρομικά από 1.870 ευρώ μέχρι 3.800 ευρώ στις κύριες συντάξεις και από 906 ευρώ μέχρι 1.753 ευρώ στις επικουρικές. Χαμηλοσυνταξιούχοι ΟΓΑ και άλλων ταμείων με μία σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων κάτω από 1.000 ευρώ δικαιούνται επιστροφή δρόμων κύρια σύνταξη μέχρι 800 ευρώ και δύο επιπλέον επικουρικές συντάξεις. Τα τελικά αναδρομικά για όλες τις συντάξεις για τα οποία έχουν προσφύγει συνταξιούχοι είναι τα εξής. Οι μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων με άθροισμα πάνω από 1.000 ευρώ. Οι περικοπές αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές από την Ολομέλεια του ΣΤΕ τον Ιούνιο του 2015 και αφορούσαν σε δύο νόμους. Νόμο 4093 του 2012 που προέβλεπε μειώσεις 5% για άθροισμα συντάξεων μέχρι 1.500 ευρώ, 10% μέχρι 2.000 ευρώ, 15% για άθροισμα μέχρι 3.000 ευρώ και 20% σε άθροισμα συντάξεων πάνω από 3.000 ευρώ. Και το νόμο 4051 του 2012 που προέβλεπε μείωση κύριων συντάξεων 12%
10% στο ποσό πάνω από τα 1.300 ευρώ. Η μειώση επικουρικών συντάξεων πάνω από τα 200 ευρώ με ποσοστό 10% και τα 200 ευρώ μέχρι και 250 ευρώ. 15% από 250 μέχρι 300 ευρώ και 20% από 300 ευρώ και πάνω. Οι περικοπές εφαρμόστηκαν με το νόμο 4051 του 2012 και κρίθηκαν αντισυνταγματικές με την ίδια απόφαση του ΣΤΕ τον Ιούνιο του 2015. Η μείωση από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που κρίθηκε αντισυνταγματική για τη συντάξη του Δημοσίου με την απόφαση 244 της Ολομέλειας του Ελεκτικού Συνεδρίου. Η εν λόγω περικοπή θα πρέπει να επιστραφεί μόνο στους συνταξιούχους του Δημοσίου και στους απόστρατους πέρα των αναδρομικών που θα έχουν από τις μειώσεις των νόμων 4093 και 4051. Η μείωση 7% που επιβλήθηκε στις κύριες συντάξεις του ΝΑΤ με υπουργική απόφαση και όχι με νόμο και μάλιστα από το πρώτο ευρώ με αναδρομική ισχύ από 1η-1η του 2012. Κατά της περικοπής ασκήθηκαν προσφυγές και βγήκε τελεσίδικη απόφαση εφετείου Πειραιά με την οποία η περικοπή 7% κρίθηκε αντισυνταγματική και πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα. Το Υπουργείο Εργασίας το έχει εξετάσει. Το κόστος για την επιστροφή αυτών των μειώσεων είναι περίπου 62 εκατομμύρια ευρώ για 12 μήνες. Ο ΕΦΚΑ έκανε αναίρεση στην απόφαση που τη δικάζει την αναίρεση του ΣΤΕ σε άλλη δίκη. Εάν η αναίρεση της απόφασης απορριφθεί, όπως αναμένεται, τότε στον τελικό λογαριασμό των αναδρομικών θα είναι και τα 62 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για τις συντάξεις του ΝΑΤ από την επιστροφή της μείωσης 7%. Τα δώρα σε όλες τις συντάξεις με ποσά μέχρι τα 800 ευρώ για τις κύριες και με δύο επιπλέον 13η-14η συντάξεις για τις επικουρικές. Οι επιστροφές από τα δώρα αφορούν στο σύνολο των συνταξιούχων και κυρίως τους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 1.000 ευρώ, καθώς δεν είχαν καμία από τις άλλες μειώσεις, αλλά παίρνουν τουλάχιστον τα δώρα που τους κόπηκαν. Προσοχή, τα δώρα δεν θα επανέλθουν σε μόνιμη βάση, αλλά θα δοθούν μόνο για το διάστημα των 11 μηνών που υφίσταται το θέμα των αναδρομικών. Συγκεκριμένα, κύριε Οικονόμου. Ή μέχρι τότε. 9 Ιουλίου έχουμε διαμορφώσει το χρονοδιάγραμμα με τη δίκηση του ΙΕΦΚΑ να καταβληθούν τα αναδρομικά, τα οποία έρχονται στη συνέχεια της νέας επικουρικής που καταβλήθηκε στις 2 Ιουνίου, για 250.000 συνταξιούχους, στη βάση του νέου νόμου της ασφαλιστικής μας μεταρρύθμισης 4670, δεύτερον, στη βάση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, βάση των οποίων καταργείται ο αντισταγματικός νόμος Κατρούγκαλου ΣΥΡΙΖΑ, που έκοβε στα 1.300 ευρώ το άθροισμα κύρης και επικουρικής, άδικα και αυθαίρετα, και ερχόμαστε πλέον και αποκαθιστούμε σε αυτή την αδικία. Θα δοθούν αυτά τα αναδρομικά. Θα δοθούν μόνο σε όσους έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη ή σε όλους τους συνταξιούχους? Είναι το μόνιμο ερώτημα που παίρνουμε από το πρωί. Εδώ γίνεται μία σύγχυση. Εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω για 4 παρεμβάσεις του νόμου 4670 και του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα υλοποιηθούν μέσα στο 2020. Πρώτον, νέα επικουρική δόθηκε. Αναδρομικά 8 μηνών της επικουρικής, αυτούς που αφορούν, που έγινε ο αντισυνταγματικός νόμος Κατρούγκαλου, αποκαθίσταται. Έχουμε τη νέα κύρια σύνταξη με τον νόμο μας, με τον νόμο που έφτιαξε τον Φεβρουάριο, που θα δοθούν το Σεπτέμβριο, και τον Οκτώβριο τα αναδρομικά 12 μηνών τη νέα κύρια σύνταξη. Αυτό το πακέτο έχει δρομολογηθεί. Θα δοθεί σε όλους που αφορά. Όχι που αφορά, σε όλους όσοι έκαναν προσφυγές σε όλους τους συνταξιούχους. Τα χρονικά ορόσημα και το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα καταβληθούν οι νέες κύριες συντάξεις και τα αναδρομικά τους, εκτός της 9 Ιουλίου που θα δώσουμε τα αναδρομικά των επικουρικών σε 250.000, θα είπαμε. Μάλιστα, πάει αυτό. Εκκρεμεί άλλη μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτή εκκρεμεί. Ναι. Να το ξαναπώ, εκκρεμεί μία σημαντική τελευταία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πότε την περιμένουμε? Μετά από αυτή ομαλοποιείται το ασφαλιστικό. Πότε την περιμένουμε χρονικά? Αφορά ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν το ξέρουμε ακόμα. Μόνο φήμες και πληροφορίες υπάρχουν. Δεν είναι το διάστημα, δεν το 11-15-16. Ακούστε. Απόφαση δεν έχει βγει. Ένα. Δύο. Η εκδίκασή της πιστεύω να ολοκληρωθεί πολύ σύντομα. Έτσι ακούμε και πληροφορίες. Τρίτον, η απόφαση θα καθορίσει τα πράγματα. Τέταρτον, προσωπικά ως Υπουργός Εργασίας με το θεσμικό μου ρόλο είμαι διάδικος. Και δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε μια ενδεχόμενη ή σε επιτοθέμενη απόφαση. Όσοι έχουν προσφύγει. Όσοι και αν έχουν προσφύγει, εμείς θα δούμε την απόφαση τη συγκεκριμένη όταν θα εκδοθεί. Κύριε Υπουργέ, τι λέμε όμως εμείς, λόγος ο κόσμος τώρα να προσφεύγει? Γιατί βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο που λέει να τρέξω να προλάβω προκειμένου να είμαι μέσα. Η συνήθις πρακτική των αποφάσεων αυτών, τι σας έχει δείξει μέχρι τώρα? Εγώ σέβομαι αυτό που λέτε, ότι περιμένουμε την απόφαση. Όταν βγαίνουν τέτοιες αποφάσεις, καλύπτουν μόνο τους προσφεύγοντες ή καλύπτουν το σύνολο των εχόντων? Το ίδιο δικαίωμα. Κοιτάξτε, παραδείγματος χάρη, αν κρίνουμε από τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Οκτώβριο του 2019, που ενσωμάτωσα μέσα στην ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αφορούσε 250.000 για την επικουρική και εκατοντάδες χιλιάδες για τη νέα κύρια. Με 30 χρόνια και ένα, καθώς το σύστημα έγινε ανταποδοτικό. Εδώ είναι άλλη υπόθεση.
Δεκτή έγινε η προσφυγή Λαμπάκη από την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Ακυρώνουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά με την ίδρυση μη δημοτικής επιχείρησης κοινοφελούς ανάπτυξης του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τους λόγους που αναφέρονται στο Α σκεπτικό μέρος και αποδεχόμαστε εν μέρη, λέει η αποκεντρωμένη, την προσφυγή του Δημοτικού Συμβούλου του κ. Ευάγγελου Λαμπάκη. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να δούμε στο σημείο αυτό τι μας είπε ο κ. Λαμπάκης για την συγκεκριμένη υπόθεση και την εξέλιξή της και βεβαίως πώς ο ίδιος ερμηνεύει τις κινήσεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα από την Δημοτική Αρχή για την υπόθεση αυτή. Την ακύρωση της ίδρυσης της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης της Αλεξανδρούπολης αποφάσισε η αποκεντρωμένη διοίκηση της Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, κάνοντας δεκτή την προσφυγή του πρώην Δημάρχου Βαγγέλη Λαμπάκη. Ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης Πόλη και Πολίτες είπε ανάμεσα σε άλλα ότι η απόφαση ουσιαστικά ακυρώνει την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να μεταβάσει περίπου το 70% των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο απόλυτα ελεγχόμενο, αφού η παράταξη του κ. Ζαμπούκη δεν διαθέτει πλειοψηφία στο ανώτατο διοικητικό όργανο του Δήμου. Ωστόσο, ο κύριος Λαμπάκης δεν παρέλειψε να σχολιάσει πως από αυτή την απόφαση και με τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, περισσότερο προβληματισμένος αισθάνεται παρά δικαιωμένος. Έχω την αίσθηση, πριν μας πείτε οτιδήποτε άλλο και μας εξηγήσετε και πώς ο αρμόδιος, ο κύριος Σάβας, έφτασε σε αυτή την απόφαση, είμαι σίγουρη ότι δεν νιώθετε δικαιωμένος, αλλά περισσότερο προβληματισμένος, κύριε Δήμαρχε. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και να σας πω ότι το κανάλι σας και ιδιαίτερα εσύ, κύριε Μπασχάκη, έχεις μία δυνατότητα να εντοπίζεις κάθε φορά αυτό που πραγματικά αισθάνεται ή στοχεύει ο συνομιλητής σου, σε κάθε τύπο του καλείς να μιλήσει. Αλήθεια είναι, δεν πανηγυρίζω, δεν επιχαίρομαι για αυτήν την νίκη για την οποία... με την οποία δικαιώθηκα όσον αφορά ένα διάδημα το οποίο είχε προσχεδιάσει ο κ. Ζαμπούκης και η ομάδα του, αυτή η ολιγομελής ομάδα του, και η οποία ήταν παραδημαρχιακή, θα μου επιτρέψετε να πω, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μετέφερε με την ίδρυση αυτής της κοινοφιλής επιχείρησης, μετέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Και τα θέματα τα οποία απασχολούν συνήθως το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι περίπου στο 65% θα διέφευγαν από την ύλη του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα η έμεση αντιπροσώπευση με την οποία λειτουργεί η δημοκρατία μας όσον αφορά ανατετραετία τις εκλογές να μην είχε καμία, να ήταν ένα κενό, αφού οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 41 δεν θα ψήφιζαν πλέον για τα θέματα που θα απασχολούσε την κοινοφιλή επιχείρηση, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, θα είχε περίπου το 65% των αντικειμένων του Δήμου. Δηλαδή εκτός από 3-4 σταθερά, τα οποία είναι εξαιρεταία, πολεοδομία, νεκροτεφεία κτλ. Και καθαριότητα, όλα τα άλλα τα αντικείμενα θα έπαιρνε αποφάσεις διοικώντας ταυτόχρονα μια ομάδα 7 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 5, η απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή, θα ήταν άνθρωποι, πολίτες που δεν είχαν καμία σχέση με τον Δημοτικό Σύμβουλο, με το Δήμο, με αρχαιρεσίες, με εκλογές κτλ., με ιδιότητες Δημοτικού Συμβούλου ή ενταγμένους σε παρατάξεις. Και αυτό ήταν ό,τι πιο επικίνδυνο για την τοπική μας δημοκρατία και ακριβώς γι' αυτό έκανα την προσφυγή μου, γιατί πίστευα ότι εάν δεν έκανα την προσφυγή, που σήμαινε ότι όχι ότι δεν θα το έλεγχε η αποκεντρωμένη διοίκηση της Θεσσαλονίκης, αλλά όταν θα έβλεπε ότι πάει να εκρίνει μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την οποία δεν αντιδράει κανείς και δεν ενίσταται κανείς, αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν και αυτή πιο χαλαρή. Και είναι λογικό και ανθρώπινο για οποιοδήποτε ελεκτικό μέσον, όπως εμπροκειμένου της αποκεντρωμένης. Επειδή όμως εγώ κατάλαβα ότι αυτό ήταν ένα παραδημαρχιακό κατασκεύασμα και επειδή δεν μπορούσα να δανειχθώ σε καμία περίπτωση από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αντίληψη αυτοδιοικητική και πολιτική σκέψη, όπως απεδείχθη, έκανα την προσφυγή αυτή εντοπίζοντας μέσα σε 10 σελίδες πολλά σημεία τα οποία ήταν παρά τον νόμο και τα οποία διέφευγαν από την ουσία των πραγμάτων, με αποτέλεσμα όλο σχεδόν όλη αυτή η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία βέβαια εμείς μειοψηφίσαμε,
να είναι ένα παραλήρημα παρανομίες, παρατυπίες και παραβίασης της ουσίας της δημοκρατίας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Εκπλήσουμε, γιατί ο κύριος Ζαμπούκης είναι συνάδελφος, είναι δικηγόρος. Όλα αυτά δεν τα είδε, Θεέ μου. Και επίσης θα εκπλησόμουν πραγματικά και στην πολιτική διάσταση, εάν δεν ήξερα τον άνθρωπο και αν δεν ήξερα ότι αυτή η ομάδα δεν έχει πραγματικά αυτοδιοικητικές, γιατί δεν έχει εμπειρία καμία. Κάποιοι, το 95% ούτε μια ώρα πριν αναλάβουν την εξουσία του Δήμου, την διοίκηση του Δήμου. Κύριε Δημαρχέ. Αυτή είναι η αλήθεια και για να τελειώσω. Δηλαδή δεν είχε τίποτα νόμιμο. Είχε 25 αντικείμενα τα οποία δεν είχαν καμία συνάφεια μεταξύ τους και ο νόμος όριζε ρητά για αυτόν που δεν ήξερε νομικά. Ότι αφού δεν υπάρχει συνάφεια, τι συνάφεια να υπάρχει με το σφαγείο και την καφετέρια από την αποθήκη της ΓΕΟΣΕ. Τι συνάφεια να έχει η κυκλική οικονομία με το θέατρο. Δεν είναι καμία απολύτως συνάφεια. Και επίσης δεν μπορούσε να απαγορευόταν η εμπορικότητα. Το έλεγε ορθάκο αυτά. Εδώ το 90% των αντικειμένων είχαν μέσα εμπορικότητα. Όλα αυτά, σύν το γεγονός ότι εκ του νόμου προέκυπτε ότι απαγορευόταν η ίδρυση τηλεόρασης δημοτικής, ούτε αυτό το είδαν, μα δεν είδαν τίποτα απολύτως. Καταδεικνύεται μετά από 10 μήνες διοίκησης του Δήμου τους ανθρώπους αυτούς ότι δεν κατάλαβαν πού βρίσκονται, πού πατάνε και είναι κρίμα για το Δήμο μας. Γι' αυτό δεν πανηγυρίζω, κύριε Μπασκάκη. Αλλά πικραίνομαι και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί πρέπει να αντέξουμε άλλα περίπου και κάτι πέραν των 2,5 ετών να αντισταθούμε για να μειώσουμε το κακό που πάνε μας φέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Παρακαλώ. Κύριε Δημαρχέ, η απόφαση του Αποκεντρωμένου, όποιος θέλει να την διαβάσει, βεβαίως βρίσκεται στη διάβγεια, είναι και μακροσκελέστατη και έχει πολύ ενδιαφέροντα σημεία με ποιο σκεπτικό τελικά κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, διευκρινίστε μας, σας παρακαλώ πολύ, για άλλη μια φορά, για να το κάνουμε και εμείς κατανοητό. Οι αποφάσεις που θα ελάμβανε αυτή η κοινοφιλής επιχείρηση, τα μέλη αυτής της κοινοφιλής επιχείρησης, δεν θα περνούσαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι, όχι. Δεν θα περνούσε το Δημοτικό Συμβούλιο, θα περνούσε μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο, το επταμελές της επιχείρησης αυτής, της ιδιωτικής σχεδόν επιχείρησης. Και η μοναδική έγκριση θα ήταν ο ετήσιος μια φορά το χρόνο προϋπολογισμός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε καν από την αποκεντρωμένη, όπως διέλαβαν αυτοί στην απόφασή τους, θα παίρναγαν οι αποφάσεις όσον αφορά την έγκριση νομιμότητας. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα ήταν αληθινά ένα τεράστιο χτύπημα στην τοπική δημοκρατία. Με ανακοίνωσή της, η Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην άδεια που έχει δοθεί σε καφέ μπαρ της πόλης προκειμένου να βγάλει τραπεζοκαθίσματα στον πεζόδρομο μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Ακαδημίας. Μάλιστα, για το λόγο αυτό, κάλεσε τις προηγούμενες ημέρες και το Σύλλογο Γονέων, το Σύλλογο Δασκάλων, την ευρύτερη γειτονιά του σχολείου να πάρουν θέση και να υπερασπιστούν το χώρο. Εδώ και 2 ημέρες στον πεζόδρομο μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Ακαδημίας παρακείμενη επιχείρηση κατασκευάζει σιδερένια βάση όπου θα τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα. Προφανώς η άδεια δόθηκε απευθείας από τη Δημοτική Αρχή, καθώς δεν γνωρίζουμε εάν συνεδρίασε κάποια επιτροπή. Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έφτασε ποτέ κάτι τέτοιο. Μήπως δόθηκε άδεια κατασκευής μόνιμης από ό,τι φαίνεται μέσα στον κοινόχρηστο χώρο? Αυτό δεν είναι παράνομο? Ακόμη και επίκληση πράξης νομοθετικού περιεχομένου να έχει γίνει στα πλαίσια διευκόλυνσης των επιχειρηματιών λόγω κορονοϊού, η απόφαση είναι απαράδεκτη και πρέπει να ανακληθεί. Τι και αν αγωνιζόμαστε για να διατηρηθούν οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι στην πόλη, ιδιαίτερα στο κέντρο, η Δημοτική Αρχή έχει βάλει στόχο να εμπορευματοποιήσει τα πάντα, να καλύψει ό,τι έχει απομείνει ελεύθερο. Ο συγκεκριμένος πεζόδρομος συγκεντρώνει δημότες και ιδιαίτερα μικρά παιδιά, βρίσκεται δίπλα στον κεντρικό πάρκο της πόλης, μπροστά στην είσοδο του Δημοτικού Σχολείου και θα περιμέναμε από το Δήμο, ιδιαίτερα αυτό το καλοκαίρι, να άνοιγε την αυλή του σχολείου σε δραστηριότητες των παιδιών και όχι να νοικιάζει έναν ακόμη ελεύθερο χώρο. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, απαιτούμε εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε εργασία στον πεζόδρομο και να αποδοθεί και πάλι στους δημότες. Καλούμε το Σύλλογο Γονέων, τον Σύλλογο Δασκάλων, την ευρύτερη γειτονιά του σχολείου να πάρουν θέση και να υπερασπιστούν το χώρο. Καλούμε τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, τις Σχολικές Επιτροπές και το Δημοτικό Συμβούλιο να προστατέψουν το κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο του ιστορικού αυτού κτιρίου της πόλης, γιατί φαίνεται πως θα κινδυνέψει άμεσα και με άλλα σχέδια. Καλούμε τους δημότες να αγωνιστούν για να αποδοθούν στο Δήμο και οι άλλοι χώροι, να ελευθερωθούν και άλλοι δημόσιοι χώροι για να μπορέσουμε να αναπνεύσουμε. Αυτά λοιπόν με την ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπήρωσης. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά. Από την άλλη λοιπόν, ο επιχειρηματίας υποστηρίζει πως ο Δήμος του έδωσε την άδεια για την εξέδρα στον πεζόδρομο της Ζαρίφη.
Με την άδεια της πολεοδομίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και την υπογραφή του Αντιδημάρχου Οικονομικών Γιώργου Κιζρίδη, ξεκίνησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση εξέδρας τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της Οδού Ζαρίφη μπροστά στο Δημοτικό Σχολείο της Ακαδημίας. Ο επιχειρηματίας Δημήτρης Πετρίδης διαβεβαίωσε επιπλέον ότι υπέγραψε και υπεύθυνη δήλωση με την οποία δεσμεύεται ότι δεν θα λειτουργεί στο χώρο τις ώρες που είναι ανοιχτό το σχολείο. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην νομοθεσία που θεωρεί αναχρονιστική αφού του επιβλήθηκε πρόστιμο και ποινή άρσης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος του για 15 ημέρες για ηχορύπανση με όρια που ξεπερνιούνται απλά και μόνο από τις συνάδελφες του κόσμου. Ο κύριος Πετρίδης, μιλώντας στο Status Radio και στο Σταύρο Αποστολίδη, θεωρεί ότι οι επιχειρηματίες εστίασης βρίσκονται όμοιροι απέναντι σε κάθε ανώνυμο που με ένα τηλεφώνημα έχει την άνεση να κλείνει καταστήματα και να στερεί μεροκάματα, να καταστρέφει εκατοντάδες θέσεις εργασίας και να εξοντώνει κάθε επενδυτική πρωτοβουλία στην τουριστική ανάπτυξη. Πήγα κι εγώ στον κύριο στη Δημαρχία. Ρώτησα αν ο απέναντι δρόμος αν είναι πεζόδρομος, αν νόμιμα μπορώ να ζητήσω κάτι. Ψάξαν οι άνθρωποι προς τιμήν τους και ο κύριος Δήμαρχος και όλοι οι υπεύθυνοι πάνω σε αυτό το θέμα. Ψάξανε τους νόμους, τα πάντα όλα. Μέχρι την τελευταία λέξη και κόμμα του νόμου για να μην υπάρχει η παραμικρή παρανομία, ναι. Και καταφέραμε να πάρουμε το μέρος αυτό επίσημα και με χαρτιά. Ναι. Τα οποία χαρτιά ποιος τα υπογράφει, κύριε Πετρίδη? Τα υπογράφει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Ναι, ο Δήμαρχος ο ίδιος ή κάποιος υπάλληλος του Δήμου? Ποιος τα υπογράφει? Όχι, ο Δήμαρχος δεν υπογράφει τέτοια χαρτιά. Υπογράφει ο Αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι άμεσα εμπλεκόμενος με αυτές τις άδειες. Ναι. Ο αντιδήμαρχος, ποιος ο αντιδήμαρχος, ο κ. Κιζηρίδης, ποιος είναι αρμόδιος? Ο κ. Κιζηρίδης είναι, ναι. Έχετε λοιπόν άδεια από τον αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κ. Κιζηρίδη, για να καταλάβετε χώρο στο πεζόδρομο. Όχι, ο κ. Κιζηρίδης δεν είναι στην άδεια. Η πολεοδομία και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου έδωσε την άδεια, απλά ο κ. Κιζηρίδης την υπέγραψε. Ναι, συμφωνώ, εντάξει. Γιατί δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι παρανομίας. Διότι είναι ένας πεζόδρομος της Αλεξανδρούπολης, στον οποίο θα βάλουμε κάποια καθίσματα για να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες. Ναι. Θα δουλεύουμε τις ώρες σε συνεννόηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Θα δουλεύουμε τις ώρες που δεν θα λειτουργεί το σχολείο. Μπορεί να δόθηκε νόμιμη άδεια από το Δήμο Αλεξανδρούπολης για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον πεζόδρομο της Ζαρίφη, αλλά η παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης δια της Δημοτικής Συμβούλου Νίκης Δραμανίδου αναφέρει πως δεν σημαίνει πως ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό. Η κυρία Δραμανίδου τονίζει επίσης ότι δεν προσωποποιεί η παράταξη το θέμα, αλλά δεν είναι δυνατόν να παραχωρείται τόσο εύκολα δημόσιος ελεύθερος χώρος σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Τόνισε επίσης ότι η περίπτωση στον πεζόδρομο της Ζαρίφη είναι πολύ διαφορετική με την αντίστοιχη κατάληψη δημόσιου χώρου στον πεζόδρομο του Σουλίου, όπου δεν υπήρξε ούτε η κατάλληλη διαδότηση από τη Δημοτική Αρχή. Εμείς με την επιχειρηματία δεν έχουμε τίποτα με αυτόν και με κανέναν άλλον. Εμάς το πρόβλημά μας είναι ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα η Δημοτική Αρχή, το θέμα των ελεύθερων χώρων. Ναι. Και δεν είναι μόνο το, δεν είναι τωρινό αυτό. Εδώ έχει αρχίσει το τελευταίο διάστημα με αφορμή το κορονοϊό να έχουμε καταλήψεις και άπλωμα σε διάφορα άλλα σημεία. Σας θυμίζω πριν από 15 μέρες ήταν στην Οδό Σουλίου. Πάλι το ίδιο. Με την κατάληψη ενός παρτεριού δημοτικού εκεί, έτσι. Ναι, ναι. Το οποίο εξαφανίστηκε μια νυχτή. Να τις δούμε αυτές τις άδειες και κυρίως να μας πει η Δημοτική Αρχή γιατί. Δηλαδή, επειδή είναι νόμιμο, είναι και ηθικό αυτό το πράγμα. Εδώ στείνεται ένα καινούριο μαγαζί πάνω σε πεζόδρομο. Στον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Παύλο Μιχαηλίδη, ο οποίος ανάμεσα σε άλλα, με σχετικό δελτίο τύπου το οποίο και εξέδωσε, αναφέρει πως προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι της Δημοτικής Αρχής η επισκευή και η κατασκευή νέων πεζοδρομίων σε όλη την Αλεξανδρούπολη και όχι η επιμονή της Δημοτικής Αρχής σε πεζόδρομους. Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ήμουν ο μοναδικός από τους παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων, ο οποίος καταψήφισε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Αλεξανδρούπολης προϋπολογισμού πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, έργο προσαρμοσμένο αποκλειστικά σε υφιστάμενους και νέους πεζόδρομους. Η απόφαση μου αυτή βασίστηκε στα εξής δεδομένα. Πρώτον, στην πόλη δεν υφίσταται ιστορικό κέντρο από τη στιγμή που έχει καταδαφιστεί σχεδόν στο σύνολό του το αρχιτεκτονικό κτηριακό της απόθεμα για την δημιουργία πολυκατοικιών με το σύστημα της αντιπαροχής. Δεύτερον, δεν υπάρχει
έχει συγκεκριμένο σχέδιο νέων πεζοδρομήσεων, μιας και ήδη έχει καταστρατηγηθεί η πρόσφατη κυκλοφοριακή μελέτη. Τρίτον, το πολυοδομικό συγκρότημα στερείται για την ώρα οργανωμένων χώρων στάθμευσης, όπως και μια σύγχρονη και λειτουργική αστική συγκοινωνία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη απόφαση της νέας δημοτικής αρχής να καταργήσει το ευέλικτο αστικό δρομολόγιο από το πάρκινγκ του γηπέδου Φώτης Κοσμάς. Τέλος, για νέες εκτεταμένες πεζοδρομήσεις θα πρέπει να έχει προηγηθεί η αποκέντρωση υπηρεσιών όπως η αστυνομική διεύθυνση, τα δικαστήρια, το ΚΤΕΛ και άλλα. Αντιθέτως, όλο το Δήμο της Αλεξανδρούπολης και ειδικότερα στο μεγάλο πολυοδομικό συγκρότημα υπάρχει άμεση ανάγκη μελέτη σχεδιασμού κατασκευής νέων πεζοδρομίων και ευρύτερες επισκευές στα ήδη υπάρχοντα. Θα μπορούσαν ενδεικτικά να αναφερθούν οδοί όπως η Ηροδότου, η Κονδύλη, η Πειμενίδη, η Ανδρονίκου, ειδικά στο ύψος του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό πέρα από τις κεντρικές περιοχές της Αλεξανδρούπολης να αναβαθμιστούν ολόκληρες γειτονιές με τη δημιουργία συνθηκών απρόσκοπτης και ομαλής μετακίνησης των πεζών. Εξίσου σημαντικό το ότι υπάρχουν τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία από ευρωπαϊκά προγράμματα και αφορούν βιοκλιματικά κριτήρια ανάπλασης ανοιχτών χωρών, όπως είναι για παράδειγμα τα εξής: αύξηση του ποσοστού σκίεσης με τη χρήση δέντρων, χρήση ψυχρών υλικών με μεγάλη ανακλαστικότητα που αποτρέπουν το φαινόμενο της θερμικής νησίδας σε επιλεγμένες περιοχές με ικανή επιφάνεια και αυξημένο ποσοστό έκθεσης στον ήλιο, φροντίδα για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του νέου φωτισμού. Επιπλέον, νέες χαράξεις του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιφέρει τις ελάχιστες δυνατές αλλαγές στα φρεάτια και κουτιά των υπογειοποιημένων δικτύων. Αναγκαία και η καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων όπως μεταλλικά κολονάκια, πινακίδες, υφιστάμενα φωτιστικά ιστή της ΔΕΗ ΟΤΕ. Από αυτά συστήνεται η επαναχρησιμοποίηση αυτών που είναι δυνατό σε αντίστοιχες κατασκευές. Στα νέα δέντρα θα πρέπει να υπάρχουν σχάρες προστασίας τετράγωνες από ελατό, σφαιροειδή χυτό σίδηρο. Τέλος, θα μπορούσε να εξεταστεί η κάδη μικροαπορριμμάτων από χάλιβα να είναι αναρτώμενη στον φωτιστικό ιστό, ώστε να αποφεύγεται η διάτρηση των πλακών του πεζοδρομίου. Παραμένουμε στην περιφέρεια. 9 εκατομμύρια ευρώ για 5 έργα στήριξης της αγροτικής παραγωγής στον Βόρειο Εύρο μέσω της περιφέρειας, ανακοίνωσε ο κύριος Μέτιος. 9 εκατομμύρια ευρώ για 5 έργα στήριξης της αγροτικής παραγωγής στο Βόρειο Εύρο μέσω της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, η περιφέρεια θα διαθέσει 9 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή 5 αρδευτικών έργων από τους Δήμους Διδημοτήχου και Ορεστιάδα στο Βόρειο Εύρο. Πρόκειται για έργα αντικατάστασης επιφανειακών δικτύων άρδευσης και κατασκευής νέων δικτύων, τα οποία θα είναι υπόγεια. Στο Δήμο Διδημοτήχου θα κατασκευαστούν 2 τέτοια νέα δίκτυα συνολικού προϋπολογισμού 2.933.000 ευρώ. Στο αγρόκτημα Σοφικού και Πυθίου προϋπολογισμού 1.366.000 ευρώ και στο αγρόκτημα Ισαάκιο και Πραγκίου προϋπολογισμού 1.500.600.000 ευρώ. Στο Δήμο Ρεστιάδας θα κατασκευαστούν 3 νέα αρδευτικά δίκτυα συνολικού προϋπολογισμού 6.130.000 ευρώ. Στο αγρόκτημα Κλισσούς προϋπολογισμού 1.765.000 ευρώ. Στο αγρόκτημα Ινώ Ισάκου προϋπολογισμού 2.200.000 ευρώ και αγρόκτημα Σαγίνης προϋπολογισμού 2.165.000 ευρώ. Η κατασκευή των έργων θα πραγματοποιηθεί με πόρους από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που διαχειρίζεται η Περιφέρεια. Όσον αφορά στο αρδευτικό δίκτυο στο αγρόκτημα Σαγίνης στο Δήμο Ρεστιάδας, οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος αυτή τη στιγμή δεν επαρκούν. Γι' αυτό το λόγο, η διοίκηση της Περιφέρειας έχει αιτηθεί από το Υπουργείο αύξηση πόρων ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή του. Η διαδικασία από την πλευρά της Περιφέρειας έχει ήδη ξεκινήσει, ωστόσο, αν υπάρξει οποιαδήποτε εμπλοκή, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας. Με την αφορμή της απόφασης για τη χρηματοδότηση των νέων έργων, ο κ. Μέτιος μετέβη στην Ορεστιάδα και είχε συνάντηση με τους δημάρχους Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη και Δημοτήχου Ρομίλο Χατζιγιάνογλου. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, στην Ορεστιάδα, για να ανακοινώσουμε 5 νέα έργα, αρδευτικά δίκτυα, όπου θα αντικατασταθούν τα υπάρχοντα με νέα υπόγεια δίκτυα, θα έχουν καλύτερη απόδοση, θα είναι πιο ποιοτικά και θα μπορέσουν έτσι να λύσουν προβλήματα για να έχουμε καλύτερες παραγωγές. Τα 5 αυτά έργα, και θέλω να σας τα ανακοινώσω αναλυτικά, είναι προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 2 αφορούν τον Δήμο Δημοτήχου και τα 3 τον Δήμο Ορεστιάδας. Μετά από 30 χρόνια περίπου, είναι το μεγαλύτερο έργο που αφορά στον αγροτικό κόσμο που υλοποιείται στην περιοχή μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χρήστο Μέτιο, που από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια. Μία προσπάθεια πολλών ετών μεταξύ των Δήμων και των ΤΟΕΒ της περιοχής για τον αγροτικό τομέα παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Είναι 5 έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν την περιοχή.
Ο κύριος Μέτιος λοιπόν βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ορεστιάδα και είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Βασίλη Μαυρίδη, όπως επίσης και με τον δήμαρχο του Δημοτήχου, τον κύριο Ρομίλο Χατζηγιάνογλου, προκειμένου να ανακοινώσει την ένταξη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης σημαντικών έργων υποδομής για τη στήριξη, όπως είπαμε, της αγροτικής παραγωγής στο Βόρειο Εύρο. Μαζί μας τηλεφωνικά βρίσκεται ο δήμαρχος της Ορεστιάδας και πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Βασίλης Μαυρίδης. Κύριε δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για πείτε μας, τι έγινε σήμερα με την παρουσία του Περιφερειάρχη? Έγινε η επίσημη ανακοίνωση για την ένταξη 3 μεγάλων έργων του Δήμου Ορεστιάδος και 2 μεγάλων έργων του Δήμου Δημοτήχου, τα οποία αφορούν στην υπογειοποίηση των ήδη υφισταμένων γεωτρήσεων, το αρδευτικό σύστημα που είχε γίνει το 1977, καταλαβαίνετε την παλαιότητά του, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν και οικονομικοί πόροι και προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τα λεγόμενα όλων των αγροτών, αφορά το μεγαλύτερο έργο που έγινε τα τελευταία 30 χρόνια που αφορά στον αγροτικό κόσμο. Ήταν ένα αίτημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, το οποίο με μια ετοιμότητα που είχαμε οι δύο Δήμοι μπορέσαμε και με τη βοήθεια του κυρίου Περιφερειάρχη και τα εντάξαμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, το οποίο και είχε χωρίσει τα χρήματα για να υλοποιηθούν αυτά. Έργα προϋπολογισμού, κύριε δήμαρχε? Αφορούν, είναι 6.100.000 για τα 3 έργα του Δήμου Ορεστιάδος και περίπου 3 εκατομμύρια για το Δήμο Δημοτήχου. Σχεδόν λοιπόν 10 εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει και συνέχεια. Έχουμε έτοιμες και άλλες μελέτες και θεωρούμε ότι με αυτήν την άρεστη συνεργασία θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμα περισσότερα σε έναν αγροτικό κόσμο που έχει χτυπηθεί πολλαπλώς όλα τα τελευταία χρόνια. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο και τα μέλη του το ΕΦΟ ΟΗΔΟΥΣ για την προσπάθεια που έκαναν, για τη συνδρομή που είχαν έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα. Και να διαβεβαιώσω ότι ο Δήμος Ορεστιάδος θα καταθέτει συνέχεια προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση των γεωργικών και αγροτικών υποδομών. Με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κύριε δήμαρχε? Κοιτάξτε, θα βγει η διαγωνιστική διαδικασία. Σε αυτά, ενώ το χρονοδιάγραμμα είναι 12 μήνες, πάντοτε κρατάω μια επιφύλαξη το πότε θα τελειώσει μια διαγωνιστική διαδικασία σε έναν μεγάλο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Ευελπιστώ όμως ότι θα τρέξει γρήγορα, έτσι συνολικά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Για έναν αγροτικό κόσμο που, όπως είπατε και εσείς κύριε δήμαρχε πριν από λίγο, έχει πληγεί όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πω και ιδίως αυτό το χρονικό διάστημα και λόγω της πανδημίας, αλλά και λόγω των 2 προηγούμενων ετών με ανοβρίες, ξηρασίες, πλημμύρες και όλα αυτά τα φαινόμενα που ζουν και βιώνουν δυστυχώς οι αγρότες μας και με μια παραγωγή που συνεχώς είναι μειούμενη για πολλούς και διάφορους λόγους. Οπότε όταν έχουν τέτοιου είδους έργα υποδομής, κατά μία έννοια μπορεί να πει κάποιος ότι είναι έργα που μπορούν να στηρίξουν το αγροτικό τους εισόδημα, να βοηθήσουν. Σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις ενίσχυσης του αγροτικού εισοδήματος, αλλά η βελτίωση, αυτός ο εξεγχρονισμός των υποδομών των αγροτικών είναι πολύ σημαντικός και αυτό έβλεπα σήμερα στα χαμόγελα, στα πρόσωπα μετά από πολύ καιρό των αγροτών μας. Αυτό μας ικανοποιεί και μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε μαζί με τους αγρότες μας την προσπάθεια για να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες βελτιωτικές κινήσεις. Μάλιστα. Πού να δείτε και τι χαμόγελα θα έχουν, κύριε δήμαρχε, όταν θα ξεκινά το έργο και πόσο μάλλον όταν θα ολοκληρώνεται το έργο? Είμαι σίγουρος γι' αυτό και το πολύ θετικό, το έκανα μια αναφορά στην αρχή της συζήτησής μας, είναι ότι υπάρχει η πρόνοια και η μελέτη για να κάνουμε και άλλα μεγάλα έργα στην περιοχή μας. Όπως για παράδειγμα, κύριε δήμαρχε, ποια είναι η επόμενη στόχευση? Η αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, η τηλεμετρία. Μάλιστα. Και οι αγροτικές οδοποιίες. Περιμένουμε και το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Ετοιμαζόμαστε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τέτοια έργα. Καλά, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι ένα πρόγραμμα που πραγματικά θα έχει, από ό,τι καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με τις τελευταίες, αν θυμάστε και στις ανακοινώσεις του κ. Θεοδωρικάκου από την Αλεξανδρούπολη, θα έχει πολλές δυνατότητες, πολλές ευκαιρίες, αρκεί να υπάρχει και κατάλληλη ετοιμότητα από τις ενδιαφερόμενους, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι βασικό αυτό σε τέτοια προγράμματα. Θεωρώ όμως, επειδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στις υπηρεσίες μας, αλλά και όσους μπορούν να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Δεν σταματάει ο αγώνας. Καθημερινή η προσπάθεια για να ετοιμάζουμε μελέτες, παρόλο που είμαστε υποστελεχωμένοι,
και θεωρώ ότι θα έχουμε κάθε μήνα και θετικά αποτελέσματα, θετικά νέα. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σήμερα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα με την ένταξη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Στα του κορονοϊού, τώρα την τοποθέτηση μόνιμου κλιμακίου του ΕΟΔΗ στο τελωνείο των κήπων του Εύρου, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Παναγιώτης Αρκουμανέας από την Κομοτηνή. Το κλιμάκιο, το οποίο θα τοποθετηθεί από αυτή την εβδομάδα, θα διενεργεί καθημερινά δειγματοληπτικούς ελέγχους των Ελλήνων πολιτών που περνούν προς την Τουρκία και επιστρέφουν στην Ελλάδα. Ο κύριος Αρκουμανέας δήλωσε πως και οι άλλες τρεις πύλες της περιφέρειας, Ορμένιο, Καστανιές, Μακάζα, Βουλγαρία, στη Ροδόπη, θα θωρακιστούν και αυτές με κινητές μονάδες που θα κάνουν σχετικούς ελέγχους. Για να αντιμετωπίσουμε όποια ζητήματα έχει η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, που έχουμε δει ότι τα τελευταίες εβδομάδες έχει κάποιον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Έχουμε τα ορεινά χωριά που ο Χήνος είναι σε καραντίνα και είχαμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση όπου συζητήθηκαν τα θέματα, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Σε πολύ καλό κλίμα και πιστεύω θα βρούμε λύσεις ώστε να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την καλή συνεργασία. Ποια θα είναι τα επόμενα κλίματα, έξω από συγκλίματα? Καταρχάς, να τονίσω ότι έχουμε κάνει από τις αρχές του μήνα, τις τελευταίες 20 μέρες περίπου, πάνω από 5.000 τεστ στην περιοχή. Έχουμε κλιμάκιο καθημερινά εδώ και συνεργασία και με τον Ερυθρό Σταυρό και με την περιφέρεια, με τους Δήμους. Κάνουμε ενημερώσεις όπου προβλέπεται και φυσικά θα συνεχίσουμε τα τεστ. Ήδη ξεκίνησε σήμερα το πρώτο drive-thru που γίνεται, τέστινγκ από το αυτοκίνητο, είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Άρα θα συνεχίσουμε να δίνουμε εδώ την έμφαση στα τεστ, να καταλάβουν όλοι οι πολίτες και των χωριών κυρίως, αλλά και της πόλης, ότι ο ΔΥ και το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ πέρα για να βοηθήσει. Όλοι μαζί με συνεργασία και άμα κάνουμε τα τεστ και έχουμε τα επιδημιολογικά στοιχεία της περιοχής, ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσει η Ξάνθη να επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς. Ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών, ο κύριος Ντίνος Χαριτόπουλος, με έκτακτο μήνυμά του προς τους συνδημότες του, τους καλεί να μην εφησυχάζουν απέναντι στην πανδημία, αλλά αντιθέτως να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Την απαρέγκλητη τήρηση των κανόνων υγιεινής και μέτρων ζήτησε με έκτακτη ανακοίνωσή του ο Δήμαρχος Μαρονίας Απών Ντίνος Χαριτόπουλος, απευθυνόμενος στους δημότες του. Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε τις ημέρες που διανύουμε ιδιαίτερα κρίσιμες για το Δήμο, γιατί διαγνώστηκαν συμπτώματα κορονοϊού στην περιοχή. Ο Δήμαρχος εξέπεμψε το εξής μήνυμα: απευθύνομαι σε όλους σας και σας παρακαλώ να είστε αφοσιωμένοι στην προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας και να δείξουμε αυξημένο αίσθημα ευθύνης ακολουθώντας απαρέγκλητα τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και όλων των αρμοδίων φορέων. Ο Δήμος Μαρονίας απώνει σε εγρήγορση και επεμβαίνει άμεσα όπου υπάρχει ζήτημα και ανάγκη, παρέχοντας προστασία και ασφάλεια σε όλους τους κατοίκους, σε όποιο σημείο του Δήμου και αν ζουν. Δεν φοβόμαστε, προστατευόμαστε, ασπίδα μας η γνώση. Την παράταση του κλεισίματος των ποινικών δικαστηρίων της στην Ξάνθη για λόγους δημόσιας υγείας μέχρι και την Τετάρτη, 15 Ιουλίου, αποφάσισε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όλα αυτά μετά την έξαρση του κορονοϊού στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, μετά τους απανωτά δυστυχώς θανάτους που είχαμε στον Εχήνο της Ξάνθης. Το μέτρο της προσωρινής αναστολής στα ποινικά δικαστήρια της Ξάνθης μέχρι και τις 15 Ιουλίου, λόγω των κρουσμάτων κορονοϊού, αποφάσισαν οι συναρμόδιοι υπουργοί. Την εκ νέου επιβολή του μέτρου της εν μέρη προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιων των ποινικών δικαστηριών της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας για το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιουλίου, κατά τα αναφερόμενα στην από 19 Έκτου 2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. Εξαιρούνται από την αναστολή αυτήν η εκδίκαση αυτόφορων πλημελημάτων εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφορης διαδικασίας, η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου, η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορούμενους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης, οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31 του 2021. Το δικαστήριο αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών. Τα ποινικά δικαστήρια είναι μέχρι 15 Ιουλίου, όπως πολύ σωστά είπατε. Τα πολιτικά δικαστήρια, τα αστικής φύσεως δηλαδή, γίνονται κανονικά. Μάλιστα. Τα ποινικά όμως αποφασίσαμε να μην γίνονται μετά από πρόταση της Προέδρου, για το λόγο ότι στα ποινικά έρχεται περισσότερος κόσμος και μάλιστα υπήρχαν δύο-τρεις υποθέσεις που είχε πάρα πολλούς πάνω από τα ορεινά. Αυτός ήταν ο λόγος που προτιμήσαμε, άλλωστε ήταν τρεις δικάσιμοι μόνο. Είπαμε να σταματήσουμε και να ξεκινήσουμε 15 Ιουλίου. Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι σοβαρά μεν, αλλά αντιμετωπίσιμα δε.
Γίνονται χιλιάδες τεστ στο νομό μας. Όλοι οι δικηγόροι, όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι δικαστές κτλ. Κάναμε όλοι τα προβλεπόμενα τεστ. Εκτός από τον συνάδελφο, από έναν συνάδελφο που βρέθηκε στην αρχή, όπως ξέρετε, και μία γραμματέα στο σύλλογό μας, από το χώρο μας, άλλος δεν βρέθηκε. Αυτά τα δύο περιστατικά, αυτά τα δύο μεμονωμένα περιστατικά. Αυτά τα δύο περιστατικά, ναι, ναι. Σας είχαν ανησυχήσει, κύριε Πρόεδρε. Αντιμετωπίστηκαν αμέσως. Μπήκανε σε καραντίνα και ο συνάδελφος και η γραμματέας και οι δικοί τους άνθρωποι. Οπότε αντιμετωπίστηκαν αμέσως. Ήταν ασυμπτωματικοί όμως. Δεν καταλάβανε ότι και οι ίδιοι. Να σου πω λίγο για το χώρο των δικαστηρίων. Και στο δικηγορικό σύλλογο βάλαμε τα χωρίσματα, τα plexiglass, καθώς επίσης και στα γραφεία πάνω και στα γραφεία του δικαστηρίου επίσης υπάρχουν φυρίδες με plexiglass. Δεν υπάρχει άμεση δηλαδή πρόσβαση κατευθείαν στο γραφείο. Κάθεται ο πολίτης έξω. Φυσικά βέβαια περιττό να σου πω ότι για να μπεις μέσα στο δικαστηρίο χρειάζεσαι μάσκα. Χωρίς μάσκα δεν μπορείς να μπεις. Έχουν πάρθει όλα τα προστατευτικά μέτρα. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα καραντίνας για τον κορονοϊό μέχρι και τις 30 Ιουνίου στον Εχήνο της Περιφερειακής Ενότητας της Ξάνθης, σύμφωνα με τον κύριο Σπύρο Σαπουνά, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ετοιμότητας και Απόκρισης του ΕΟΔΗ. Η μεγάλη συρροή κρουσμάτων που διαπιστώθηκε από τις αρχές του μήνα στην Ξάνθη εντοπίστηκε κυρίως στα ορεινά χωριά και λιγότερο στην πόλη της Ξάνθης. Το lockdown λοιπόν στον Εχήνο παρατείνεται για λίγες ημέρες ακόμα. Σε ολοκληρωτική καραντίνα θα παραμείνει για 5 ακόμα ημέρες ο Εχήνος για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Η εντολή δόθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά και αποφασίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου σε άμεση συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και κατόπιν αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων στην περιοχή. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε απαγόρευση μετακίνησης κατοίκων που διαβιούν στην κοινότητα Εχήνου εκτός των ορίων της, απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών στην κοινότητα Εχήνου καθημερινά καθόλου το 24ωρο πλην μετάβασής τους σε καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία, η υποχρεωτική χρήση μάσκας και εν γέννη προστατευτικών μέτρων από όλους τους πολίτες κατά τη μετάβασή τους σε καταστήματα τροφίμων ή φαρμακείου εντός της κοινότητας Εχήνου, απαγόρευση μετακίνησης πολιτών προς και από την κοινότητα Εχήνου πλην οχημάτων τροφοδοσίας, καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων, απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και εν γέννη υπαίθριου εμπορίου, απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πλην φαρμακείων, απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος πλήτων επιχειρήσεων για νοικής διάθεσης τροφίμων. Η τροφοδοσία των καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων που δεν αναστέλλει τη λειτουργία τους θα γίνεται με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Λήψη μέρημνας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Μίκης για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης των κατοίκων της κοινότητας του Εχήνου και για την κάθε είδου συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων, χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων. Λήψη μέρημνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί, επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την τήρηση του γεωγραφικού περιορισμού των κατοίκων της κοινότητας Εχήνου, καθώς και την απαγόρευση μετάβασης πολιτών από άλλες περιοχές προς και από την κοινότητα Εχήνου πλην οχημάτων τροφοδοσίας, καταστημάτων τροφίμων και φαρμακείων. Τα περιοριστικά μέτρα θα ισχύσουν από τις 25 Αυγούστου του 2020 και ώρα 6 μέχρι 30 Αυγούστου του 2020 και ώρα στις 6 το πρωί, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η άρση ή παρά τους. Από την αρχή η στρατηγική και η πολιτική ήταν η επιτήρηση δομών όπου έχουμε ένα αναγκαστικό συγχρονισμό ή όπου συμβαίνουν εκδηλώσεις όπως είχαμε το Μπαϊράμι που προέκυψε μια αυξημένη κινητικότητα και συγχρονισμός αλλά επίσης και επισκέπτες από το εξωτερικό. Βεβαίως υπάρχει μια αυξημένη ανησυχία, ιδιαίτερα στα βόρεια σύνορά μας, γιατί βλέπουμε ότι κράτη όπως είναι η Βόρειος Μακεδονία, η Αλβανία, η Σερβία έχουν αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Επομένως, χρειάζεται μια αυξημένη επιτήρηση στις πύλες εισόδου, η οποία γίνεται. Προς το παρόν, βεβαίως, πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
τη στοχοποίηση της Ξάνθης όπως επίσης και των κατοίκων της περιοχής για το θέμα της διασποράς του κορονοϊού, κατήγγειλε μέσω τηλεοπτικής του συνέντευξης ο Δήμαρχος Ξάνθης Μανώλης Τσέπελης. Μιλώντας ο Δήμαρχος, τόνισε χαρακτηριστικά πως η περιοχή και οι κάτοικοι της έχουν στοχοποιηθεί και υφίστανται μπούλινγκ, καθώς επικρατεί η εικόνα ότι πρόκειται για υπεραιστεία του ιού. Έχουν ληφθεί 4.500 δείγματα για κορονοϊό στην πόλη της Ξάνθης και 6.000 σε όλο τον νομό. Βγήκαν θετικά 12 κρούσματα και αυτά με ελαφριά μορφή. Ας γίνουν τα ίδια τεστ σε πόλη με τον ανάλογο πληθυσμό να δούμε πόσοι θα βγουν θετικοί στον ιό, επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος. Στη συνέχεια δήλωσε: «Δεν γίνεται να τραβάμε αυτό το μπούλινγκ. Είμαστε μια πόλη νεκρή χωρίς επισκεψιμότητα. Τέτοια φτωχοποίηση δεν έχει περάσει ποτέ ο νομός μας. Παράλληλα, βιώνουμε μια απαξίωση. Πηγαίνουν δημότες μας σε άλλους νομούς και δεν τους δέχονται στα ξενοδοχεία. Δεν είμαστε λεπροί. Έλεος. Είναι ντροπή, το καταγγέλλω. Η πανδημία είναι στη ζωή μας. Δεν έχει φύγει και δεν κάνει διακρίσεις. Να είμαστε ψύχρεμοι. Να αντιμετωπίζουμε τα θέματα όπως αυτά πρέπει», είπε κλείνοντας ο κύριος Τσέπελης. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτό που φαίνεται δεν είναι. Θα σας πω μόνο ένα νούμερο. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνετε βήμα να μιλήσω την εκπομπή σας. Καθημερινά. Και βγαίνουμε από την απομόνωση της αλήθειας. Ποια είναι η αλήθεια. Θα σας πω ένα νούμερο, συνεργάτες μου, ότι 4.500 δείγματα στο Δήμο το δικό μου, που έχω την ευθύνη του Κεντρικού Μητροπολιτικού Δήμου, βγήκαν ακριβώς 12 περιπτώσεις ελαφριάς μορφής κορονοϊού. Και ρωτώ εγώ ως δήμαρχος αυτής της πόλης, αν κάνουν σ' άλλους νομούς 4.500 τεστ που πραγματικά το δει και με την παρουσία του, των επιστημών, αλλά και ιδιαίτερα του Προέδρου και του Υφυπουργού, του κ. Καραγιά, που είναι παρόν ακόμα και σήμερα ο κ. Αρκουδιάς είναι εδώ και κάνουν στους δρόμους σε κάθε γωνιά του νομού τεστ που έχουν ξεπεράσει 6.000 τεστ σε όλο τον νομό, πέστε μου αν δεν βρουν τόσες περιπτώσεις με κορονοϊό. Και να μην τραβάμε αυτό το μπούλινγκ και να υπάρχει μία πόλη νεκρή, χωρίς επισκεψιμότητα και με μία απαξίωση, και το λέω στην εκπομπή σας, ευχαριστώ για αυτό, να πηγαίνουν στις δημότητες μας στην επιχειρήν σε άλλους νομούς και να μην τους δέχονται στα ξενοδοχεία. Έλεος, παιδιά! Τι, έχετε έλεος. Τέτοιες καταγγελίες. Προφανώς, έλεος, δεν είμαστε λεπροί. Είμαστε μία πόλη με υπέροχη κοινωνία, με κουλτούρα, με παιδεία, αλλά έλεος. Τέλος, στη δικαστική περιπέτεια για το θέμα της μη ανάπτυξης της μονάδας αιμοκάθαρσης δόθηκε για τον πρώην διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, του κύριου Δημήτρη Αδαμίδη. Στη δίκη που πραγματοποιήθηκε, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης και ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Αδαμίδης κατηγορούνταν για το γεγονός ότι δεν εξυπηρετούνταν όλοι οι ασθενείς από την μονάδα τεχνητού νεφρού του Νοσοκομείου Δημοτήχου. Για πανηγυρική αθώωση από το τριμελές πλημελωδική ορεστιάδας, λόγω μίας ακόμη στοχευμένης σε βάρος του μήνυσης, κάνει λόγο Δημήτρης Αδαμίδης, ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook, με ομόφωνη απόφασή του, κατόπιν εισαγγελικής πρότασης, το τριμελές πλημελωδική ορεστιάδας τον αθώωσε για την υπόθεση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου. Η κατηγορία ήταν ότι δεν είχε μεριμνήσει για τη λειτουργία της μονάδας με αποτέλεσμα 7 ασθενείς για διάστημα από 1 μέχρι 4 μήνες. Να χρειάζεται να μεταβαίνουν μεταξύ με έξοδο του ΕΟΠΗ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης προκειμένου να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση. Μάλιστα, μάρτυρας υπεράσπισης στην υπόθεση που εκδικάστηκε ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Ήταν ένα πολύ προκλητικό δικαστήριο για ένα θέμα που διευθετήθηκε με την τρίτη βάρδια στη μονάδα, με την πρόσληψη γιατρών, νεφρολόγων και με την ενίσχυσή της με νοσηλευτικό προσωπικό, σχολίασε ο κ. Πολάκης πριν από λίγες ημέρες και από το Βόρειο Εύρο, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την αθωτική απόφαση του δικαστηρίου για τον κ. Αδαμίδη. Όπως σημειώνει ο κύριος Αδαμίδης, στη δίκη απεδείχθη ότι ως διοικητής του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης πέτυχε τα εξής. Το Μάιο του 2016 παρέλαβα την μονάδα τεχνητού νεφρού με έναν νεφρολόγο και σε 15 μέρες προκήρυξα μία θέση νεφρολόγου που απέβει άκαρπη. Ακολούθησε και δεύτερη και τρίτη προκήρυξη για να προσληφθεί τελικά ένας επιμελητής Β. Με δαπάνη νοσοκομείου πέτυχα την πρόσληψη ενός επικουρικού νεφρολόγου, του οποίου η σύμβαση έληξε χωρίς να ανανεωθεί πριν από ένα μήνα. Ενίσχυσα την εφημεριακή λειτουργία της μονάδας με 2 ακόμη γιατρούς ώστε να μερεύει 365 μέρες το χρόνο. Αντικατέστησα 8 μηχανήματα αιμοκάθαρσης, αξιοποιώντας μηχανήματα που δεν χρειαζόταν το νοσοκομείο της Κομωτινής. Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, προσέλαβα 2 επικουρικές νοσηλεύτριες και μετά την ολοκλήρωση της απαραίτητης τετράμινης εκπαίδευσης, κατόρθωσα να λειτουργήσω για πρώτη φορά στο Δημότυχο και τρίτη βάρδια στην μονάδα τεχνητού νεφρού, με αποτέλεσμα από το φθινόπωρο του 2019 να εξυπηρετούνται 52 νεφροπαθείς αντί για 44. Δυστυχώς, σήμερα μετά τη λήξη της θητείας μου, έχει ήδη αποχωρήσει ένας νεφρολόγος
τεχνολόγος επικουρικός και επίκειται σε 5 μήνες. Η συνταξιοδότηση του διευθυντή με αποτέλεσμα η μονάδα τεχνητού νεφρού να μείνει μόνο με ένα νεφρολόγο, ενώ ο αριθμός των νεφροπαθών έχει αυξηθεί σημαντικά. Την ίδια περίοδο κατόρθωσα να προσελκύσω δωρεές με αποτέλεσμα να πετύχω την ολική αντικατάσταση των μηχανημάτων αιμοκάθαρσης και την ανακαίνιση τόσο της μονάδας όσο και του τμήματος περί των αϊκών πλήσεων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Συνεπώς, όχι μόνο δεν αμέλησα, αλλά αντιθέτως έδειξα εξαιρετική επιμέλεια για τους νεφροπαθείς. Αυτή ήταν μία ακόμη σε βάρος μου μήνυση κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως διοικητής. Το να εφαρμόζεις ως διοικητής την νομιμότητα και να κυνηγάς τη διαφθορά δημιουργεί εχθρούς. Δεν με κάμψανε ούτε στιγμή. Η αλήθεια και η εντυμότητα και πάλι κέρδισε, καταλήγει η ανάρτηση. Τώρα για πανηγυρική αθώωση, λόγω μιας ακόμη στοχευμένης σε βάρος του μήνυσης για την υπόθεση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Παραμένουμε στο ίδιο ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι. Κάνει λόγο ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Εύρω, ο κ. Δημήτρης Αδαμίδης. Με ομόφωνη απόφασή του, κατόπιν εισαγγελικής πρότασης στο τριμελές πλημμυλωδικείο Ορεστιάδας, αθώωσε τον πρώην διοικητή του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, τον κ. Αδαμίδη, για την υπόθεση της μονάδας τεχνητού νεφρού στο Γενικό Νοσοκομείο του Δημοτήχου. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο κ. Αδαμίδης για να μας πει καταρχήν πόσο δικαιωμένος νιώθει μετά την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Κύριε διοικητά, κύριε Δαμίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ότι θα υπήρχε αυτή η έκβαση, τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Αρκεί κάποιος να δει τι παρέλαβα. Παρέλαβα μια μονάδα τεχνητού νεφρού με ένα γιατρό νεφρολόγο, τον διευθυντή, τον κύριο Κασουτάκη. Και έναν αγροτικό γιατρό να τον βοηθάει. Ο διευθυντής δεν μπορούσε να λείψει ούτε ένα Σαββατοκύριακο από τη δουλειά. Ήταν συνεχώς στο πόδι για να μπορέσει να κρατάει με νύχια και με δόντια τη μονάδα. Αυτό μου το κοινοποίησε αμέσως μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως διευθυντής το Μάιο του 2016 και 10 μέρες μετά κατορθώσαμε και κάναμε την πρώτη προκήρυξη νεφρολόγου. Δυστυχώς βγήκε άκαρπη, ακολούθησε δεύτερη και αυτή άκαρπη και ακολούθησε τρίτη, η οποία ευωδόθηκε. Και πώς ευωδόθηκε? Ότι εγώ, επειδή είμαι γιατρός και ο κύριος Κασουτάκης, πήραμε τα τηλέφωνα των νεφρολόγων που είχαν περάσει τις εξετάσεις την τελευταία πενταετία, τους πέραμε τηλέφωνο έναν και διαφημίζαμε το δημότυπο για να έρθουν εδώ. Ευτυχώς βρέθηκε συνάδελφος, ο οποίος τώρα υπηρετεί ως επιμελητής ΒΙΤΑ το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Δεύτερο, η μονάδα έπε όμως να εφημερεύει και 30 μέρες το μήνα. Και εξασφάλισα και άλλο νεφρολόγο γιατρό επικουρικό και επίσης και 2 βοηθούς. Αυτά δεν γίναν χωρίς κόπο και χωρίς να συμμετέχουν και όλες οι υπηρεσίες του νοσοκομείου. Γιατί παράδειγμα το επικουρικό προσωπικό πρέπει να εξασφαλίσεις ίδιους πόρους. Χρήματα του ίδιου του νοσοκομείου και αυτό ένα μεγάλο μπράβο οφείλεται στο Διευθυντή των Οικονομικών Υπηρεσιών του Νοσοκομείου Δημοτήχου που κατόρθωσε να μου εξασφαλίσει τότε τα αναγκαία ποσά. Κύριε Δικητά, πείτε μου λίγο. Τα μηχανήματα που υπήρχαν αντικαταστάθηκαν. Πήρα 8 μηχανήματα χωρίς να ξοδέψω ούτε ένα ευρώ. Γιατί έγινε κατόπιν μια δωρεά του νοσοκομείου Κομωτινής ολική ανακαίνιση. Και μηχανήματα τα οποία ήταν παλιά 2 ετών, τα δικά μας ήταν 10 ετών, αντικαταστήσαμε τα δικά μας. Άνοιξε ο δρόμος, ζητήσαμε τροποποίηση του νόμου, έγινε από το Υπουργείο, αποκτήσαμε το δικαίωμα να πάρουμε και νοσηλευτικό προσωπικό και προσλήθηκαν 2 νοσηλεύτριες. Χρειάστηκε ένα διάστημα 4 μηνών να εκπαιδευτούν, εκπαιδεύτηκαν και άνοιξε και 3η βάρδια στο Δημότυχο. Έτσι φτάσαμε να έχουμε 52 ασθενείς να αιμοκαθάρονται στη μονάδα τεχνητού νεφρού του Δημοτήχου. Και αντί να μου πούνε μπράβο για όλα αυτά, και ακολούθησα ποινική δίωξη, γιατί για 1-4 μήνες κατά περίπτωση 7 ασθενείς χρειάστηκε, δεν χωρούσαν στη μονάδα του Δημοτήχου, χρειάστηκε να πάνε στην Αλεξανδρούπολη να κάνουν εκεί την αιμοκάθαρση. Η κατηγορία ήταν ότι λόγω αυτού τους εξέθεσα σε θανάσιμο κίνδυνο κλπ. Με δόλο, μάλιστα. Να θυμίσω ότι για τον νεφρό έχω κάνει ειδική δουλειά και στην Αλεξανδρούπολη. Έγινε ολική αντικατάσταση των μηχανημάτων του ιατρικού, του τεχνολογικού και του ξενοδοχειακού εξοπλισμού
μονάδας τεχνητού νεκρού κατόπιν μιας ορισμένων δωρεών που κατόρθωσα να προσελκύσω ειδικά για το νεφρολογικό τμήμα. Κύριε Δαμίδη, άρα λοιπόν με τα όσα μας περιγράφατε, ουσιαστικά περιμένατε ότι η δικαιοσύνη, το δικαστήριο θα σας αθωώσει. Τώρα πείτε μου κάτι όμως, το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, βρεθήκατε αντιμέτωπος αρκετές φορές με τη δικαιοσύνη. Έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό, κύριε Δαμίδη? Ναι, πραγματικότητα δεν βρέθηκα αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Βρέθηκα αντιμέτωπος με αυτός που ενοχλήθηκαν τα ομάδα από το κυνήγι της διαφθοράς και την εφαρμογή της νομιμότητας. Ναι, συνολικά 10 μηνύσεις υπήρξαν. Μάλιστα ένα διάστημα πέφτανε δοσιδών, είχαν ενοχιστρωμένες. Οι 6 έχουν ήδη εκδικαστεί και έχω σώθει, έτσι ήμουν άλλες 4, δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη. Μάλιστα. Τώρα για αυτή την... ένα σκοπό, να κάμψουν το φρόνημα, να σε κάνουν να κάνεις πίσω. Δεν είχαν διαβάσει καλά το βιογραφικό μου. Εγώ δεν συνιστίζω να το βάζω, να το βάζω κάτω. Δεν το έβαλα τότε, ούτε και τώρα. Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Δαμίδη, ότι μόνο επί δικής σας θητείας μπορώ να θυμηθώ και είμαι αρκετά χρόνια στο επάγγελμα να φτάνει να τιμωρείται ένας γιατρός, απεδειγμένα βέβαια και με βάση την τεκμηρίωση από την πλευρά της δικαιοσύνης. Τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να είχαν ακουστεί διάφορες υποθέσεις, αλλά ποτέ δεν κατέληγαν στη δικαιοσύνη και ποτέ δεν τιμωρούνταν αυτός που έπρεπε να τιμωρηθεί. Να το πω και αυτό. Κάποιες από τις μιλήσεις, μία προερχόταν από τον συγκεκριμένο γιατρό που τιμωρήθηκε γιατί συνελήφθη από αυτό το χώρο με φακελάκι, η οποία έχει εκδικαστεί και έχω αθωωθεί και εκεί πανηγυρικά. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε σε αυτή την εξέλιξη που αφορά τους νεφροπαθείς του Δημοτήχου με την αθώωσή σας από την πλευρά της δικαιοσύνης. Κύριε Δαμίδη, σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια. Να είστε καλά. Με μια επιστολή του προς το Συμβούλιο Κοινότητας Αλεξανδρούπολης αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και με κοινοποίηση σε μια σειρά από αποδέκτες που εμπλέκονται άμεσα, ο κύριος Μερκούρης καταθέτει το δεύτερο μέρος της πρότασής του για τη σύγχρονη πόλη, μνημονική συγκρότηση, προστασία και ανάδειξη μνημιακών χώρων στην Αλεξανδρούπολη. Με μία επιστολή του προς το Συμβούλιο Κοινότητας Αλεξανδρούπολης αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης και με κοινοποίηση μία σειρά από αποδέκτες που εμπλέκονται άμεσα, ο Δημητής Μερκούρης καταθέτει το δεύτερο μέρος της πρότασής του σύγχρονη πόλη και μνημονική συγκρότηση, προστασία και ανάδειξη μνημιακών χώρων στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τεκμηριώνει ο Σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης, η ενέργειά του γίνεται με αφορμή τους επετειακούς εορτασμούς των 100 χρόνων από την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στον εθνικό κορμό του σύγχρονου ελληνικού κράτους και τις προοπτικές για μία νέα συνθετική δημιουργική και αναγεννητική αναπτυξιακή πορεία του Δήμου μας. Η πρώτη πρότασή μου με θέμα πόλη και σταθμή μνήμης υπερψηφίστηκε με 14 ψήφους και μία λευκή στη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας της 15 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον κύριο Μερκούρη, η πρόταση αφορά την περαιτέρω ένταξη των μνημονικών χώρων και μνημονικών κοινοτήτων στον δημόσιο χώρο αλλά και τη διαφύλαξη και ανάδειξή τους. Σκοπός είναι να αναδειχθούν συνολικά οι μνημονικοί χώροι και οι μνημονικές κοινότητες που έζησαν και συνδιαμόρφωσαν την πόλη της Αλεξανδρούπολης στο πέρασμα των χρόνων, καθώς όπως σημειώνει ο ίδιος, οφείλουμε να τις προστατεύουμε και να τις αναδείξουμε. Αυτή η πολιτική επιλογή μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχει σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Ενώ οι συγκεκριμένες προτάσεις που καταθέτει εστιάζουν στην άμεση αποκατάσταση και ανάδειξη του νεκροταφείου της Εβραϊκής Κοινότητας που βρίσκεται εγκαταλειμμένο στο οικοδομικό τετράγωνο επί της Οδού Κεσάνης. Αναθεώρηση, συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ένταξη στο άρθρο 6, παράγραφος 1β και 1γ του νόμου 3028 του 2002 του ιστορικού κτηρίου που βρίσκεται επί της Καραολή και Δημητρίου. Ιδιοκτησίας για ΟΣΕ. Η πρότασή του αυτή έχει κατατεθεί προς ψήφιση στις 5 Σεπτεμβρίου του 2019, αλλά κατά τους ισχυρισμούς του ίδιου του κ. Μερκούρη, λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων και μειωμένων πολιτισμικών αντανακλαστικών, δεν έχει εισαχθεί προς συζήτηση κατά παράβαση. Ανακήρυξη σε ζωντανό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Βελανιδιάς, που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βασιλέως Αλεξάνδρου Μεραρχία, που είναι η μόνη που διασώζεται από την ίδρυση της πόλης. Με email και τηλεφωνική γραμμή θα γίνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών από την ελληνική αστυνομία.
το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο του συνεχούς εξυγχρονισμού των υπηρεσιών του σώματος καθιερώνει σημεία επαφής και εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλες τις διευθύνσεις αστυνομίας της χώρας, στοχεύοντας τη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο. Συγκεκριμένα, σε κάθε διεύθυνση αστυνομίας έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν ηλεκτρονική διεύθυνση email, μέσω της οποίας αρμόδιο αστυνομικό προσωπικό εξετάζει άμεσα τα αιτήματα των πολιτών και τα προωθεί στην αρμόδια υπηρεσία, κοινοποιώντας στον αποστολέα τα αποτελέσματα των ενεργειών και τηλεφωνική γραμμή, η οποία λειτουργεί καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, είτε με παραπομπή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε με παροχή γενικών πληροφοριών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ελληνικής αστυνομίας. Με την πρωτοβουλία αυτή, καθίσταται δυνατή η απομακρυσμένη ταχεία και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία τους και να διευκολύνεται περαιτέρω η επικοινωνία, εξέταση και διεκπαιρέωση αιτημάτων και θεμάτων που τους απασχολούν. Επιπλέον, διευκολύνεται η περαιτέρω επικοινωνία ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.